Έχει έρθει η ώρα η κυβέρνηση σε κεντρικό επίπεδο να δώσει τέλος στην ομοιρία χιλιάδων συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες ανάγκες σε κέρυες υπηρεσίες των Δήμων, όπως αυτός του Ηρακλείου, επισημαίνουν εργατικό κέντρο και σωματείο εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας με αφορμή τη νέα εξέλιξη στο δικαστικό τους αγώνα. Δεν μπορεί να συνεχίζεται, το έχουμε πει, είναι ευθύνη καθαρά του Υπουργείου Εσωτερικών να προκηρύξει μόνιμες θέσεις εργασίας. Δεν μπορούν αυτοί οι εργαζόμενοι να βρίσκονται υπό ομοιρία για χρόνια. Υπάρχουν δηλαδή συμβασιούχοι που ανανεώνουν τις συμβάσεις τους σε πάνω από 5-6 χρόνια. Ακόμη 54 συμβασιούχοι που είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη πέτυχαν νέα παράταση στις συμβάσεις τους για τους επόμενους 6 μήνες. Όπως προβλέπει η δικαστική απόφαση που γνωστοποιήθηκε σήμερα, θα συνεχίσουν να εργάζονται τουλάχιστον μέχρι τις 19 Ιουνίου του 2024. Όμως, να ξεκαθαρίσουμε, είναι κοινοφελές προγράμματος, όμως στην Υπηρεσία Καθαριότητας έχουμε και εργαζόμενους με ΑΣΕΠ, όπως είναι 7 και 8 χρόνια και 5 χρόνια, που είναι ΑΣΕΠ, δηλαδή του 2015 εργαζόμενοι δουλεύουν ακόμα, του 2019 και του κοινοφελές προγράμματος που είναι του 19, του 20, 21. Έχουν τελειώσει οι συμβάσεις τους, αλλά με ασφαλιστικά έχουν παραμείνει στην υπηρεσία. Άλλη μια φορά ήμασταν πλάι στους συμβασίουχους εργαζόμενους στο Δήμο Ηρακλείου. Σήμερα είχαμε ένα δικαστήριο στη Νεάπολη, αφορούσε γύρω στους 53 συμβασιούχους από το χώρο της καθαριότητας, του Πρασίνου και του Νεκροταφείου. Είναι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής. Πρόκειται για εργαζομένους που απασχολούνται στην υπηρεσία καθαριότητας, στο κημητήριο, την υπηρεσία Πρασίνου, είτε σε διάφορα άλλα πόστα μέσω του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας. Οι συνδικαλιστικοί φορείς επισημαίνουν την ανάγκη να δοθεί ένα τέλος στο σύριαλ με τις επαναλαμβανόμενες παρατάσεις στις συμβάσεις τους και είτε οι θέσεις τους να γίνουν μόνιμες, είτε να μοριοδοτηθούν σε διαγωνισμό που θα γίνει για να καλυφθούν οριστικά οι θέσεις τις οποίες σήμερα καταλαμβάνουν. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και οι ανάγκες είναι κατεγραμμένες στους Δήμους και στις περιφέρειες και οφείλει το Υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσει μια δημόσια προκήρυξη. Είναι το κομμάτι αυτό που λέγεται δικαστήριο κάθε εβδομάδα. Δηλαδή, δεν είναι αυτή τη στιγμή θέμα της Δημοτικής Αρχής. Είναι πολιτικό το θέμα. Και όταν λέμε πολιτικό, είναι της έκαστος κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση πρέπει να μοριοδοτήσει κάποιους εργαζόμενους ή όλους τους εργαζόμενους. Έχουμε εργαζόμενους 8 χρόνια, 7 χρόνια, 6 χρόνια.